Εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σας είπαμε ότι μεταξύ άλλων σήμερα θα συζητήσουμε και για την επιχειρηματικότητα. Τι συμβαίνει με το επιχειρήν στις διάφορες περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Θα πάμε στα Χανιά να καλησπερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Αντώνη Ιεροκάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, τον οποίο έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Σφαγιανάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ιεροκάκη, που είσαστε μαζί μας. Είναι πάντα χαρά μας να συζητάμε για την επιχειρηματικότητα και να την συζητάμε για όλες τις περιοχές της Κρήτης, όπου ζει και βασιλεύει η επιχειρηματικότητα, και νομίζω ότι τα Χανιά είναι ένα μέρος το οποίο αναπτύσσεται διαρκώς το επιχειρήν, φεύγοντας έτσι από την περίοδο των κρίσεων σιγά-σιγά. Νομίζω ότι αναπτύσσεται διαρκώς, είναι έτσι, είναι αυτή η αισιόδοξη αίσθηση αληθινή? Πράγματι, αυτή τη διαπίστωση κάνουμε κι εμείς ως φορέας που εκπροσωπεί την επιχειρηματικότητα στο σύνολό της στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Και ένα πρώτος απολογισμός που θα μπορούσαμε να πούμε και να κάνουμε είναι τα 1,1 εκατομμύρια επιβάτες, επισκέπτες στο αεροδρόμιο μας και μία αύξηση της τάξης 7,1% σε σχέση με την περσινή χρονιά, η οποία όλοι γνωρίζουμε ότι ήταν μία πάρα πολύ επιτυχημένη χρονιά. Και τώρα φεύγουμε και από μία περίοδο, κύριε Ιεροκάκη, που ουσιαστικά είναι η περίοδος του τουρισμού, δηλαδή τώρα κλείνει αυτή η τουριστική περίοδος. Ήταν μια καλή περίοδος για την επιχειρηματικότητα? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές ανησυχίες οι οποίες γενικότερα, να το πω έτσι, ταλανίζουν επιχειρηματικότητα, όπως αυτή του ενεργειακού προβλήματος, η οποία είναι νούμερο 2 κατά την άποψή μας. Ήδη το νούμερο 1, η έλλειψη εργατικού δυναμικού. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού, κατά το οποίο έχουμε τονίσει εδώ και περίπου 3 χρόνια, ακόμα δηλαδή και πριν την κρίση του COVID, όπου γενικότερα στην Κρήτη, αλλά και ειδικά στα Χανιά, τα οποία εμείς παρατηρούμε πάρα πολύ κοντά, να το πω έτσι, είναι κάτι το οποίο, μάλιστα, μπορώ να πω, επιτρέψτε μου, ότι δυσκολεύει πάρα πολύ την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας εδώ στα Χανιά. Ναι. Κυρίως μιλάτε για εξειδικευμένο προσωπικό, φανταζόμαστε, κύριε Ιεροκάκη, έτσι? Αυτό είναι που δεν βρίσκουν οι επιχειρήσεις. Μπορώ να σας πω ότι η έλλειψη είναι εμφανή σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε από ανειδίκευτους εργάτες, από ανειδίκευτους ανθρώπους που δεν έχουν καμία απόλυτα εξειδίκευση σε οποιοδήποτε κομμάτι της επιχειρηματικότητας, και δεν μιλάω μόνο για τον τουρισμό, κάθε άλλο, μιλάμε για τη μεταποίηση, μιλάμε σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη εργατικού δυναμικού, η οποία βέβαια είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να δοθεί λύση από την κεντρική κυβέρνηση. Πώς το εξηγείτε όλο αυτό? Γιατί βλέπουμε ότι σε διάφορους τομείς της επιχειρηματικότητας, δηλαδή δεν είναι ότι ένας κλάδος αντιμετωπίζει πρόβλημα. Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό? Είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα, το οποίο προέρχεται από διάφορες, να το πούμε έτσι, αιτίες. Επιγραμματικά θα σας πω ότι έχει να κάνει με το δημογραφικό. Γνωρίζουμε ότι την τελευταία δεκαετία έχουμε μειωθεί εμείς οι Έλληνες κατά 1 εκατομμύριο περίπου. Έχει να κάνει με το Brexit τα προηγούμενα χρόνια, όχι τα τελευταία, αλλά τα προηγούμενα, το οποίο όμως μας επηρεάζει. Έχει να κάνει με την, να το πω έτσι, επαναπατρισμό Βαλκάνιων, Αλβανών, Βούλγαρων, Πολωνών, ανθρώπων οι οποίοι δούλευαν στην Κρήτη για αρκετά χρόνια, οι οποίοι έφυγαν βορειότερα στην Ευρώπη, διότι οι μισθοί είναι 2 και 3 φορές παραπάνω. Ναι. Γενικότερα έχει να κάνει με την ανάπτυξη, όπου θέλουμε περισσότερα χέρια από ό,τι θέλαμε πριν. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες και πραγματικά επιζητούν, για να μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη, όχι μόνο στα Χανιά, σε ολόκληρη την Κρήτη, επιζητούν μια πολύ δυνατή τομή για να λυθεί αυτό έχει το πρόβλημα. Έχει να κάνει και με την ανισορροπία που ενδεχομένως καταγράφεται. Δηλαδή, τι λέει ένας εν δυνάμει εργαζόμενος? Από το να πάω να εργαστώ για ένα μισθό ο οποίος δεν με καλύπτει έτσι όπως θέλω εγώ, και την ίδια ώρα υπάρχει ένα επίδομα ανεργίας που με καλύπτει για να ζω, για τα απολύτως απαραίτητα, γιατί να πάω να δουλέψω και να έχω και τα κόστη τα οποία έχουν να κάνουν με την εργασία, και να επιλέγει, αν θέλετε, και δουλειές, την μαύρη λεγόμενη εργασία. Έχει να κάνει και με αυτό? Μήπως και η αύξηση των μισθών θα ήταν μια καλή απάντηση σε αυτή την έλλειψη? Κυρία Σφαγιανάκη,
γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή ο ιδιωτικός τομέας, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, ειδικά μέσα στο 2023, έχει κάνει γενναίες αυξήσεις όσον αφορά τους μισθούς. Σαφώς και ένας αναστατικός παράγοντας είναι αυτός που είπατε, η επιδότηση δηλαδή της ανεργίας, όπου η εισήγησή μας είναι γενικότερα όχι μόνο των επιμελητηρίων χανίων και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου της Κρήτης, αλλά και γενικότερα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, είναι, να το πω έτσι, ο περιορισμός της επιδότησης της ανεργίας και ταυτόχρονα η επιδότηση εργασίας. Ναι. Έτσι. Κύριε Ροκάκη, για να σας πάμε και σε κάτι άλλο, οι επιχειρήσεις και στα Χανιά, πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις, στις τράπεζες, άντληση κονδυλίων από Ταμείο Ανάκαμψης έχουν όπως θα έπρεπε και θα ήθελαν? Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό το σημείο, αυτό το θέμα βαίνει καλώς, διότι 7 στις 10 επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή, για διάφορους λόγους, δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει, να το πω έτσι, γενικότερα την επιχειρηματικότητα, ειδικά τους πολύ μικρούς και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Πράγματι, πρέπει στο συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο θίξατε, που είναι πάρα πολύ σοβαρό και αδιαπραγμάτευτα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει δεν μπορεί να αναπτυχθεί μια επιχείρηση αν δεν έχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση και ταυτόχρονα στην επιδότηση, να το πω έτσι, στη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα που θα μπορούσε να πάρει μια επιδότηση, είτε είναι ΕΣΠΑ, είτε κάποιο άλλο, είτε αναπτυξιακός, είτε κάποιο άλλο πρόγραμμα, βοηθώντας έτσι ώστε να υλοποιήσει επενδύσεις για να μπορεί να υπάρχει στα σύγχρονα δεδομένα μέσα σε μια περίοδο που οι ταχύτητες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Το Ταμείο Ανάκαμψης πάντως φαίνεται να είναι ως μη γενόμενο σε τις μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην Κρήτη, κύριε Ροκάκη, έτσι δεν είναι? Είναι ουσιαστικά δωρονάδωρον. Έτσι είναι ακριβώς. Είναι πάρα πολύ λίγες οι επιχειρήσεις, οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Κρήτη που μπορούν να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει την ανάπτυξη του 93% που αφορά τις πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Κρήτη. Μία εξαγγελία που έχει γίνει και την αναμένουμε προσεχώς, τα συζητούσαμε εδώ χθες και με τον κύριο Αλιφιεράκη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, είναι η ίδρυση αγροτικών τμήματων σε όλα τα επιμελητήρια στη χώρα. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, κύριε Ροκάκη? Κατά την άποψή μας είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη, είναι αναγκαίο. Πλέον ο αγρότης δεν είναι ο αγρότης που ήταν όπως γνωρίζουμε πριν 20 χρόνια. Ο πρωτογενής τομέας, ειδικά στην Κρήτη, έχει μείνει πάρα πολύ πίσω χάρη του τριτογενή, χωρίς αυτό να θέλουμε να πούμε ότι πρέπει να σταματήσει η ανάπτυξη δηλαδή, των υπηρεσιών του τουρισμού. Αλλά πιστέψτε με, η Κρήτη έχει πάρα πολλά να δώσει στον πρωτογενή τομέα και ενδυνάμει στο δευτερογενή, γιατί πλέον αυτά συνδέονται και είναι και ένας πάρα πολύ σοβαρός λόγος που πρέπει να δημιουργηθεί αγροτικό τμήμα. Διότι, όπως είπα πριν, ο αγρότης, ο παραγωγός, ο άνθρωπος δηλαδή του πρωτογενή τομέα, δεν είναι πλέον μόνο παραγωγός. Είναι και επιχειρηματίας, είναι και μεταποιητής. Και όλοι γνωρίζουμε πόσα εισόδημα χάνει η χώρα, η Κρήτη, ο κριτικός, να το πω έλεγε, ο παραγωγός, όταν αυτή τη στιγμή το λάδι μας φεύγει κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό σε bulk, σε φορτία, πηγαίνει στη γειτονική χώρα και όχι μόνο, συσκευάζεται και πωλείται πολλαπλάσια της αξίας του. Βέβαια. Χαίρονται άλλοι τα κέρδη που θα έπρεπε να χαίρεται η τοπική οικονομία συνολικά. Το κομμάτι της φορολόγησης είναι βραχνάς, κύριε Ροκάκη, γιατί γίνεται μια συζήτηση γενικότερα για το αν θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές. Και δεν ξέρω κατά πόσο το επιχειρήν πολλές φορές στείνεται στον τοίχο ως ο πρώτος ύποπτος φοροδιαφυγής. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε από ποια πλευρά θέλουμε να το πιάσουμε. Ναι. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή μιλάμε για επιχειρηματίες οι οποίες δεν φοροδιαφεύγουν, δεν έχουν να φοβηθούν απολύτως τίποτα. Δεν έχουν να συζητήσουν και να ανησυχήσουν για τίποτα απολύτως. Αν μιλάμε αυτή τη στιγμή γενικότερα όμως για επιχειρηματίες οι οποίοι με τον τρόπο τον οποίο φορολογούνται δηλώνουν τα κέρδη τους όμως
δημιουργούν ένα θέμητο ανταγωνισμό, επιτρέψτε μου, ναι, για αυτούς που πραγματικά κάνουν αυτό που πρέπει, τότε θα πρέπει να το δούμε από μια άλλη πλευρά. Έτσι. Ναι, γιατί και ένα συνεπή επιχειρηματία δεν του συμφέρει να φοροδιαφεύγουν συναδελφοί του, οι οποίοι ενδεχομένως λειτουργούν υπό άλλους όρους, άλλα κέρδη, ένας αθέμητος ανταγωνισμός ο οποίος αναπτύσσεται. Έτσι είναι ακριβώς και γνωρίζουμε όλοι ότι τα τελευταία χρόνια η φορολόγηση γενικότερα έχει μειωθεί, ναι, σε σχέση με κάποια χρόνια πίσω, όσον αφορά τα κέρδη που δηλώνουν οι επιχειρηματίες. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Σαφώς μας ανησυχούν μέτρα τα οποία ανεβάζουν, να το πω έτσι, την φορολόγηση γενικότερα. Όμως, επιτρέψτε μου, ο υγιής φορολογούμενος επιχειρηματίας δεν έχει τίποτα απολύτως να φοβηθεί και για κανένα λόγο να ανησυχήσει σε σχέση με όλες αυτές τις εξαγγελίες που λαμβάνουν χώρα τελευταία και μαθαίνουμε όλοι. Και θα πρέπει ωστόσο, κύριε Ροκάκη, νομίζω για αυτούς ακριβώς τους υγιείς φορολογούμενους, τους συνεπείς, τους απόλυτα συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους, να υπάρξουν αντίστοιχα και τα μέτρα επιβράβευσης. Έτσι είναι ακριβώς. Θέλω να πιστεύω ότι θα το δούμε αυτό και τις επόμενες μέρες. Δηλαδή θα δούμε και μέτρα τα οποία θα επιβραβεύουν αυτούς οι οποίοι είναι πραγματικά συνεπείς, έτσι. Ναι, ναι. Αυτό βέβαια πρέπει να τοποθετήσουμε στο τραπέζι, εφόσον μπήκαμε στην κουβέντα αυτή, ότι εάν υπάρχει μια, να το πω έτσι, πιο καλή τοποθέτηση γενικότερα στη φορολόγηση, στη δήλωση και την φορολόγηση των επιχειρηματιών, ως ονούπο θα έχουμε και μια μείωση σε γενικότερο πλαίσιο της φορολόγησης, έτσι, των κερδών. Αυτό λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε όλοι εμείς οι επιχειρηματίες, ότι είναι εισόφελος όλων εμάς να είμαστε όλοι στην ίδια διαδικασία δήλωσης των κερδών και να μην μπαίνουμε άλλα πράγματα στο μυαλό μας. Και στο κάτω-κάτω της γραφής να μην υπάρχουν και φορολογούμενοι δύο ταχυτήτων, είτε είναι επιχειρηματίες είτε όχι. Το κομμάτι της φορολόγησης πρέπει να είναι δίκαιο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ροκάκη, για αυτή την πρώτη συζήτηση που είχαμε έτσι στην εκπομπή. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε μέσα στη χρονιά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.